να περάσουμε σε κάτι που διαβάζω εδώ στο blog τώρα ή στο site του Νίκου Χατζηνικολάου, ενικός.gr. Μου το έστειλε ένα παιδί στο Twitter, ο Πάνος. Μου λέει, να μια πολιτικός ρε, λένε, να καλέσει την εκπομπή σου. Μπαίνω κι εγώ, πατάω, βλέπω τον Νίκο Χατζηνικολάου και διαβάζω δίπλα η Ελένη Μενεγάκη στο κουκουέ. Μπράβο, Ελένη. Έλα, ρε, στη Ελένη. Παιδιά, συγγνώμη. Γιατί μας τα κρύβεις αυτά. Και διαβάζω, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα λέω κάποιος κάνει φάρσα σε κάποιον. Και όμως δεν πρόκειται για πλάκα. Η Ελένη Μενεγάκη θα είναι υποψήφια στις εκλογές με το ΚΚΕ στη Β' Αθήνας. Μη βγάζετε όμως εύκολα συμπεράσματα. Δεν το γύρισε το ΚΚΕ στο lifestyle, αφού δεν πρόκειται για τη γνωστή τηλεπαρουσιάστρια, αλλά για την πρόεδρο του σωματείου. Δεν το ξέρω το σωματείο, παιδιά. Τι είναι αυτό τώρα το ΚΙΔΕ, συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Που εργάζεται σε βιοτεχνία με ρούχα. Λοιπόν, συνωνυμία. Συνωνόματι. Καλή επιτυχία να τη ευχηθώ τη συνωνόματι. Εννοείται. Και πραγματικά πολύ θα ήθελα να ξέρα και πώς μοιάζουμε καθόλου. Έχουμε καμιά σχέση, μήπως είμαστε από το ίδιο σόι, μήπως δεν το ξέρουμε. Μήπως πρέπει να το γκουγκλάρει. Τι είπα, Google, θα τη βρούμε τη φωτογραφία. Έμα πατήσω Μενεγάκη θα μου βγουν 200. Μόνο εγώ υπάρχουν κι αυτοί. Θα υπάρχουν κι άλλες. Ελένη Μενεγάκη κουκουέ. Μία είναι. Γιατί το λες αυτό? Ξέρω. Μία είναι υποψήφια. Υποψήφια, τι. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κι άλλες που να το στηρίζουν το κόμμα. Υποψήφια, λέμε. Δεν είναι να μην την δούμε. Υποψήφια. Εγώ τα χάσα με το θέμα της υποψήφιας. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι στην αριστερά, στη δεξιά, στο κέντρο, παραδίπλα. Εννοείται. Στο θέμα της υποψηφιότητας. Και λέω, εγώ με την πολιτική. Τι είναι αυτό πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε.